Εντάξει, άνθρωπο. Ο μόνος που έχει ίδια μαλλιά με σένα. Θέλει λίγη δουλειά ακόμα στα πλάγια. Θέλει λίγη δουλειά στα πλάγια, έτσι. Δεν μου πέφτουν με τίποτα. Με τίποτα αυτά, έτσι προσπαθούν. Τρία χρόνια παρακαλώ. Θεέ μου, κάνουμε σαν τραγουδιστή του 48 ώρων, τίποτα. Από πέρσι που ήρθε, δεν τον θαυμάζει. Και πιο πριν. Πιο πριν. Από παλιά. Πιο πριν. Και γι' αυτό ήρθα πέρσι, γι' αυτόν. Δεν ξέρω ότι είναι εδώ, γι' αυτό ήρθα. Δεν κάθεσε όμως. Και είδα και σένα και λέω, ας τα πούμε και λίγο με τον Πέτρο. Δεν κάθεσε τίποτα. Όχι, όρθιο, όρθιο. Όρθιο. Ήθελε όρθιο. Εγώ δεν χαλάω χαντρία, λέω ό,τι θέλει το παλικάρι. Δεν μου λες, είσαι τέτοιο κτίνος. Ερμηνευτικό. Α. Όχι, αυτό δεν είναι. Τέτοιο μιμητικό θηρίο. Ξέρεις πώς χάρηκα με αυτή την κριτική του Γεωργουσόπουλου, που δεν ξέρετε στη μικρά παιδιά, γιατί τον γουστάρετε το Σεφερλί και τον γουστάρετε και πολύ και το ξέρω όπως και εγώ. Υπήρχε μια μεγάλη θεωρία, μια μεγάλη συζήτηση για πάρα πολύ καιρό, αν ο Σεφερλής είναι λαϊκός, αν είναι δευτεράτζα, αν είναι εκείνο, αν κάνει φθηνά αστεία, ή αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος στην επιθεώρηση έχει φέρει ένα καινούριο στυλάκι, πάρα πολύ καλό, κουβαλάει κόσμο κατά χιλιάδες. Και τελικά ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί γέλιο σε μια εποχή που το βγάζουμε ντε και καλά κράζοντας δεξιά και αριστερά. Απάντησε λοιπόν ο πιο ειδήμων άνθρωπος στην Ελλάδα, τουλάχιστον από αυτό όπως θεωρείται, και εγώ τον θεωρώ και μ' αρέσει, αυτά που σας διάβασα προηγουμένως. Εσύ μετά τα μπινελίκια που έχεις ακούσει, όταν διάβασε τον Γεωργουσόπουλο ξαφνικά ένα πρωί, σε πήραν τηλέφωνο και σου λένε «Σου γράφει αυτά», τι σου ήρθε? Επιτέλους. Όχι, όχι, τι επιτέλους δικαιώθηκα. Όχι, όχι, είχα δικαιωθεί πολύ πριν από τον κόσμο. Από αυτό που λες ότι κουβαλάω κόσμο, κουβαλάω και τρέλα και ο κόσμος στέκεται να δει αυτή την τρέλα που κουβαλάω. Είχα δικαιωθεί μέσα μου, δηλαδή δεν προσπαθούσα να αποδείξω ποτέ σε τίποτα, σε κανέναν, ότι αξίζω κάτι ή είμαι κάτι. Αυτό που κουβαλάω εδώ. Και σε ενοχλούσε αυτό που να σου πούνε σε λαϊκό δεύτερο? Ναι, επίκρινε, δεν με ενοχλούσε. Ναι. Δεν με ενοχλούσε, γιατί είναι τιμή μου να είμαι λαϊκός. Ότι είναι, όχι, 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 ότι είναι στο δευτεράτζα, ότι είναι το ναι, αστείο πάει. Το καταλαβαίνω. Αυτό ποιοι το θεωρούν, αυτό σου λέω. Δεν έχει σημασία τώρα. Δεν με ενοχλεί. Όλοι οι και γιουβέτσι και συνάδελφοί σου και απ' έξω. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν αμφιθύνω συνάδελφου μου. Οι συνάδελφοί του μπορούν να παίξουν για τον εαυτό του και να περάσουν καλά. Εγώ παίζω για τον κόσμο. Κατάλαβε. Λοιπόν, αφού εκεί έχω πετύχει να του κάνω να περνάνε καλά, είχα δικαιωθεί. Από εκεί και πέρα, χάρηκα πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να γράψει όλα αυτά που έγραψε. Έλεγα και στους συναδέλφους μου και στους φίλους μου, στην παρέα μου, μου αρκεί που ήρθε, με είδε σε αυτό που κάνω και είδε και τι γίνεται από κάτω. Δεν μου λες, ρε Μάρκο, από αύριο ξεκινάς πάλι στον Αντένα? Από αύριο ξεκινάει πάλι μια εκπομπή που είχες κάνει πριν από τον προηγούμενο αιώνα. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια έκπληξη. Εσύ έχεις κάνει μια καινοτομία. Η καινοτομία είναι ότι πήγες να παντρευτείς. Μέσα από το πάμε πακέτο. Με πήγε, ναι. Έκανε τη γυναίκα του, πήγε στη γυναίκα του και την πήγε στο πάμε πακέτο. Με τη Χατζηβασιλείο. Μπαίνει μέσα, λέει: σε θέλει ένα από εδώ, είναι από εκεί, θέλει να σου πει κάτι, αυτό από εδώ, από εκεί, και βγαίνει και βγάζει και το έβγαλε στο. Το δαχτυλίδι, να μην το δείξω. Το δείχνει και την παντρεύεται. Εγώ λοιπόν σήμερα έχω πακέτο για την πάρτι σου. Έχω ένα πακέτο και παρακαλώ ένα πακέτο που το 50% θα σε αρέσει. Το άλλο 50 δεν χαίρεσαι. Ωραία, πάρω το 50% μπροστά. Πάρω το 50% μπροστά. Και τα άλλα θα στάμε εδώ, δεν με πειράζει. Και τα άλλα θα πεις και μόνος σου. Βλέπουμε. Για να δούμε. Για να, για να δούμε το πακέτο που έρχεται. Πάρε να έχεις. Έλα, πάρε ένα πακέτο. Έτσι, μόνο ένα πακέτο. Μα τι γίνεται. Τι ωραίο πακέτο. Γεια σας. Τι γίνεται. Τι κάνει, καλά, καλά. Είναι μια κοπελίτσα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, ο ψιλο, εντάξει, ψιλομπάνικα. Να διαβάσω, πριγκίπισσα, όχι, δούκισσα νομικού και ο Παναγιώτης Χατζηδάκης. Οι οποίοι θα είναι οι παρουσιαστές της εκπομπής στην οποία είναι ο πρωταγωνιστής. Κάτσε κάτω, πάρ' το πακέτο. Κάτσε, πάρ' το πακέτο. Πάρα πολύ. Δεύτερο πακέτο. Λίγο δεν θες να το ανοίξεις. Θα μου λες το πακέτο θες ή το κορίτσι? Το κορίτσι, όχι. Το κορίτσι δεν είναι δικό μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το παίρνω εγώ. Φίλου μου, μη ψάχνεις για ιστορίες. Παιδιά, με συγχωρείτε πολύ, τώρα αυτός λέει ότι θέλει τις μαλακίες του. Παναγιωτάκη, από πότε είναι δικό σου? Από πάντα η Παρασκευή δικό μου, 10 ώρα το βράδυ. Πακέτο, μαζί, εγώ το παίρνω. Εγώ το φέρνω, εγώ το παίρνω. Ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας της? Πώς το ξέρω? Ποιος είναι? Ο γνωστός τραγουδιστής, ο νομικός. Για εξήγησέ του. Τον άλλο πατέρα, δεν τον ξέρει. Πρέπει να πάρει άδεια και από τον Πέτρο, γιατί είναι ο μπαμπάς μου ο δεύτερος. Εσύ είσαι ο άλλος πατέρας. Εγώ είμαι ο άλλος πατέρας. Και δεν ξέρω τώρα, να δούμε τη συμπεριφορά που θα έχεις κατά τη διάρκεια που θα είσαι εδώ μέχρι να ξανάρθεις και την άλλη φορά.
για να δω αν μπορείς. Κοίταξε να δεις. Κοίτα, κάτσε αμέσως. Θέλω να το ανοίξει λίγο να δω. Δεν κρατιέται, ρε. Το ξέρω, δεν είναι η μόνη. Δεν είναι η μόνη. Δεν είναι η μόνη. Τη στραβάτσα, έτσι κάνουμε λίγο τα ομάκια μας, αζάκι. Πεθαίνω, πεθαίνω. Για άνοιξε. Περίμενε, περίμενε. Θα χαλαρώσω πρώτα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι, μπορεί να το γραφτείς. Έλα, θα τα ανοίξω εγώ το πακέτο. Τα ανοίγω. Λοιπόν, επειδή θα είσαι πρωταγωνιστής εκεί. Τέλειο. Είναι το ταξί που είχε τότε και ήταν μέσα και δούλευε όλο τον κόσμο. Καμπελάκι, το καμπελάκι. Ταξί. Πάμε να δούμε όλοι μαζί. Τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια κομμάτια όπου τότε με πολύ μαλλί. Πολύ μαλλί, μιλάμε, άθρο ήταν. Πολλά χρόνια. Ναι, λέμε τώρα. Λέμε, πάμε να δούμε. Καλώς όρισες στο ταξί. Καλώς ευρύκα. Έχετε ακούσει που λένε κερατάς και δερμένος? Είσαι στεφτό. Έχω να κοιμηθώ 2 μήνες, καλά, κοιτάξτε τα μάτια μου είναι. Αγάπη μου, γλυκά. Έχω μαύρη ζώνη εγώ και δεν ξέρω με τι φόρεμα να τη φορέσω. Υπάρχει αντιδωρού, πώς είναι η λουλουδού στα άλλα μαγαζιά? Ξέρω. Είμαι διάσκουσα, με εδώ στη τηλεόραση. Είσαι ψωνιοτέχνος. Εγώ αδελφή είμαι. Και εγώ αδελφή είμαι. Άσε μας, κυρά μου, έχουμε το τεκνό μέσα, θα πάρουμε και εσάς. Άκου να νίζε, θράσου. Οι κλειδονιές που βάζουν στα πιάνο μπαρ ανοίγουν με κλειδί του στόλου. Hey, το A στα αγγλικά πώς είναι όμως? Δεν το ξέρω. Άσε μας, ρε Βασίλη, μήπως υπάρχεις? Υπάρχω. Δεν μου λες, Δουκισάκη μου. Μάλιστα, πατέρα. Τι κακίες θα λες για τον Μάρκο εκεί που θα παρουσιάζεις? Έχω τρελή αδυναμία στον Μάρκο, αλλά έχεις κάνει πολλά. Πάρα πολλά. Τα μαθές. Τα βλέπω όλα αυτά. Γιατί... Ενημερώνεις. Ναι, μερικά δεν τα θυμόμουν τόσο καλά και αυτός είναι ο στόχος εκπομπής. Τότε πόσο χρόνο ήσουν, 2? Έχω και 2. Τώρα μιλάμε και για το 96. Πώς, 95-96. Ήμουν 8-9. Τα βλέπω όμως, γιατί ήμουν πολύ χωριμένη. Έχει αρχίσει και κρύβει από τώρα αυτή. Δεν κρύβω. Μου λες εμένα δεν κρύβεις, μου λες εμένα δεν κρύβεις. Πατέρα σου δεν ξέρει. Μου λες εμένα δεν ξέρω εγώ πότε σε γέννησα. Στα πόδια μου είσαι μεγάλος, δεν ξέρω εγώ πότε σε γέννησα. Ο νομικός μου την πέσει και με δίρυκα μια μέρα, δηλαδή με αυτό που λέω μπαμπάς. Εγώ πρέπει να σου πω ότι τον πατέρα της, πάντα από ότι το βλέπω, μου δίνει συμβουλές, τον έχω νομικό σύμβουλο. Καταλαβαίνεις, θα γίνει χαμός, γιατί ο Μάρκος για παίζει και τα βλέπεις τώρα τα επεισόδια. Θα φιλήσεις τον μπαμπά σου πριν φύγεις, γιατί σε λίγες ημέρες θα ξανάρθεις και εσύ και ο νεαρός. Θα ξανάρθω, ναι, μόνοι μου. Χωρίς φιλή, ο Παναγιώτης δεν θα ξανάρθει. Όχι, θα κάτσω εγώ λίγο, θα κάτσω. Περιμένετε με όμως. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το surprise εδώ. Αδυνάτησες. Ναι, έτσι πως έφτιασα. Παναγιώτη μου, γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λες και τον Παναγιώτη να κρατήσουμε τη Δούκησα. Όχι, εμείς πάμε πακέτο. Περιμένουν έξω. Εγώ μπορώ να κάτσω λίγο εκεί. Και οι δύο. Εκεί να καθίσεις. Καλή επιτυχία στην εκπομπή. Καλή επιτυχία να έχετε. Θα την έχετε σίγουρα. Ναι, εννοείται. Αύριο 10 η ώρα στον Αντένα. Πάρε και πάρε. Πάρε. Ένα ωραίο αγόρι, εγώ σας το είπα, κορίτσια. Πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Ένα. Μια χαρά. Και ο παρουσιαστής καλός. Ναι, αλλά εγώ. Ποιος φεύγει όμως μαζί με τη Δούκησα? Αριβεντέτσι, να είστε καλά. Γεια. Άντε, γεια. Αύριο, Παρασκευή. Πάμε σε ένα break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.